Δεν ξέρω, αλλά νιώθουμε, κυρία Λιακούλη, όταν μιλούμε για πολιτική, ότι ψαλιδίζει και όνειρα η πολιτική και προσγειώνει απότομα τους ανθρώπους και όλα αυτά. Και δεν θα πρέπει να είναι αλήθεια. Καθόλου έτσι. Μεγάλη αλήθεια λέτε τώρα. Είναι πικρή αλήθεια. Το ξέρετε κι εσείς. Μας λέγατε την προηγούμενη φορά και το χρησιμοποίησα εγώ μετά σε μια συνέντευξη, ότι στο δικηγορικό σας γραφείο είναι δυστυχώς πολλές οι αιτήσεις για τα πτυχία, για ό,τι έχει ο κάθε άνθρωπος, να τα μεταφράσει, να πάρουν δηλαδή τη σφραγίδα για να αναζητήσει δουλειά αλλού. Θεωρούσαμε ότι αυτό το κύμα είχε τελειώσει, είχε περιοριστεί. Και μας λέτε ότι έχουμε ένα δεύτερο κύμα. Ακριβώς. Και τώρα πλέον βλέπω ότι έχει και μία κατεύθυνση. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η Κίνα το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο δίμηνο, κυρίως μετά τις πλημμύρες. Έχουμε σταθερή, βέβαια, σταθερό προορισμό τη Γερμανία σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Κίνα όμως είναι μία χώρα προορισμού αυτή τη στιγμή και για τη Θεσσαλία μας, δυστυχώς. Και στον αντίποδα αυτού δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο πώς τα παιδιά θα μείνουν στην Ήπεθρο, πώς θα συνεχίσουν να είναι στην περιφέρεια, στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα. Δεν μας λέει κανείς αυτό το περιβόητο σχέδιο ανασυγκρότησης πώς είναι. Μόνο ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές στη Βουλή, συζητώντας για τις πλημμύρες, απευθύνθηκε σε μένα προσωπικά, λέγοντάς μου καταρχήν ότι δεν είναι ψυχάλα, κυρία Λιακούλη, δεν ήταν μία ψυχάλα, λες και εγώ είπα ότι είναι ψυχάλα, αλλά από την άλλη μας είπε κιόλας, αν είμαστε έτοιμοι να πάρουμε πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες, λέει ο Πρωθυπουργός, για να ξαναφτιάξουμε τον τόπο όπως πρέπει, και αναφέρθηκε σε ένα μπουζουξίδικο που υπάρχει, λέει, στην παραπίνια περιοχή, και εκεί είδε ο Πρωθυπουργός ότι οφείλεται η καταστροφή η οποία έγινε. Δεν ήταν αυτός ο λόγος όμως. Ο λόγος ήταν ότι δυστυχώς τα αντιπλημμυρικά έργα δεν έγιναν, ότι από το 2017 δυστυχώς είναι κρεμασμένοι οι χάρτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις αρμόδιες επιτροπές χωρίς να γίνει τίποτα από αυτά. Αλλά αφού αυτό έγινε, τώρα πλέον δεν βλέπουμε και καμία ανασυγκρότηση στην περιοχή. Η Κάρλα παραμένει να είναι υπερχειλισμένη. Θα πάτε αύριο στην παρουσίαση του σχεδίου από τον νέο Περιφερειάρχη? Το επιτρέπουν ενώ οι κοινοβουλευτικές σας υποχρεώσεις? Όχι, δυστυχώς έχουμε φορολογικό νομοσχέδιο, κύριε Μάλιστα. Πολύζο. Λοιπόν, και ελάτε, μπορούμε να είμαστε και νομίζω ότι μπορούμε τώρα να είναι όλοι οι βουλευτές της Θεσσαλίας. Να σας πω, κυρία Λιακούλη, τι γίνεται? Πολύ φλερτ βλέπω στην κεντροαριστερά. Οι πάντες σας προτρέπουν σε φλερτ. Να ενωθείτε. Να μην έχετε αποκλίσεις. Να έχετε συγκλήσεις είναι οι προτροπές. Ακούστε. Εσείς γιατί δεν ανταποκρίνεστε ως χώρος? Τι συμβαίνει με το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ καταρχήν, όπως έχετε αντιληφθεί πλέον άπαντες, για πείτε μας, τι έχει αντιληφθεί. Την αυτόνομη πορεία του. Είναι η αυθεντική δημοκρατική παράταξη που γεννήθηκε αυτόφωτα, δεν είναι ετερόφωτη παράταξη. Έχει κάνει τις επιλογές της, έχει φέρει τις τεράστιες μεταρρυθμίσεις στη χώρα, με τα λάθη μας, με τις παραλήψεις μας, το αυτομαστίγωμα που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, δεν νομίζω να το έχει κάνει άλλος χώρος. Τώρα πια τι κάνουμε? Εμείς αυτό που προτείνουμε στον ελληνικό λαό είναι ένα πρόγραμμα του ορθού λόγου, της συνεκτικότητας, ένα κοινωνικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και αφορά στους πολλούς. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το βάζουμε πάνω στο τραπέζι και λέμε, όσοι πραγματικά πιστεύετε ότι αυτή η πρόταση, η κοστολογημένη, υπεύθυνη, ρεαλιστική πολιτική πρόταση σας ενδιαφέρει, ελάτε. Το άνοιγμα λοιπόν και το κάλεσμα μαζί το κάνει το ΠΑΣΟΚ, η ιστορική δημοκρατική παράταξη. Ξεχνάμε πολλά πράγματα που έχουν πληγώσει το χώρο μας και τις κρεμάλες που στείνονταν στην πλατεία Συντάγματος και τους γερμανοτσολιάδες και αυτούς που θα σκίζαν με ένα άρθρο και με ένα νόμο τα μνημόνια. Αυτά τα προσπερνάμε. Τι λέμε? Καλούμε όλο τον απλό κόσμο, τους απλούς ανθρώπους, τους στρατιώτες της πρώτης γραμμής, τους στρατιώτες της ζωής, να έρθουν πάλι δίπλα μας. Αυτό το κάλεσμα δεν αφορά, κύριε Πολύζο, όμως ανθρώπους που βρήκαν σημαία ευκαιρίας στην πολιτική και έγιναν πολιτικοί γυρολόγοι
μόνο και μόνο για να διασφαλίσουν στο σαρκείο τους και μόνο πολιτική επιβίωση, για μένα προσωπικά θα πρέπει να υπάρχει αξιακός. Τώρα εδώ μας λέτε ότι εγώ θέλω τον ψηφοφόρο που μετατοπίστηκε, αλλά δεν θέλω το στέλεχος που μετατοπίστηκε. Τι κάνει τη διαφορά? Όχι, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση, κύριε Πολύζο, θα μου επιτρέψετε. Εγώ το αντιλαμβάνομαι τι λέτε, αλλά θέλω να μας το εξηγήσετε. Γιατί είναι καλοδεχούμενος ο ψηφοφόρος, γιατί φύγαν μαζικά. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ που είχε κάνει ρεκόρ σε ποσοστό, έτσι. Θυμόμαστε τότε την παντοκρατορία των δύο κομμάτων, άθριζαν πάνω από 80%, και ψιλολόγια παίρναν οι υπόλοιποι. Όταν λοιπόν όλο αυτό φεύγει, γιατί διεκδικούμε το εκλογικό σώμα που εξασφάλιζε τότε τα μεγάλα ποσοστά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά τιμωρούμε τα στελέχη? Εγώ να δεχτώ και τον όρο του γυρολόγου. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ, όπως το λέω στις κεντρικές μου ομιλίες. Παρακαλώ. Έτσι θα το πω και σε εσάς. Τα στελέχη έχουν και αυτά διαφοροποιήσεις. Και οι στρατιώτες της πρώτης γραμμής, που είναι απλός κόσμος, που ματαιώθηκε, που απογοητεύτηκε, που εντόπισε λάθη και παραλήψεις που όντως υπήρχαν, είναι καλοδεχούμενοι και οι πόρτες μας είναι ορθάνυχτες. Έτσι μόνο θα γίνει το κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα. Στελέχη όμως, κύριε Πολύζο, της πρώτης γραμμής, που τιμήθηκαν από την παράταξη με αξιώματα, με θέσεις ευθύνης, και με την πρώτη ευκαιρία μετακινήθηκαν όχι για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους, αλλά για λόγους τακτοποίησης του εαυτού τους σε άλλους χώρους, προκειμένου να έχουν και εκεί τα αξιώματα. Λοιπόν, νομίζω ότι σε επίπεδο αρχών και αξιών αυτό δεν πρέπει να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Είμαι σαφής. Θα παραμείνετε έτσι τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές. Καταλαβαίνω ότι θα το πάτε έτσι. Έτσι. Δηλαδή, μην περιμένουμε μια συνεργασία τουλάχιστον σε αυτόν τον κοντινό ορίζοντα, γιατί είναι σε 6 μήνες οι ευρωεκλογές. Με ποιους από όλους? Α, τώρα δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε, αφού αποκλείεται η συνεργασία, τι? Με αστερίσκους γίνεται αυτό? Υπάρχουν κάποιοι? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει, κοιτάξτε, εμείς δεν κρυβόμαστε, παρότι δεν έχουμε παρέμβει καθόλου στην εσωκομματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα βαθύ πλήγμα στην παράταξη της μέχρι σήμερα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν έχουμε, ούτε επιχαίρουμε γι' αυτό, θεωρούμε ότι υπάρχει πλήγμα γενικά στον προοδευτικό χώρο. Όμως, εδώ δεν έχει καθίσει ακόμη ο κουρνιαχτός. Δεν ξέρουμε ποιος είναι με ποιον, ποιος είναι πού, ποιο είναι το στίγμα το ιδεολογικό. Κάποιος μιλάει για τους νοικοκυρέους και για τα πουμαρό, κάποιος άλλος μιλάει για την αριστερά και για την αριστερή κυβέρνηση, διακυβέρνηση της χώρας και ούτω καθεξής. Εμείς έχουμε σαφές ιδεολογικό στίγμα. Εμείς πιστεύουμε σε συγκεκριμένα πράγματα, το πρόγραμμά μας είναι αναρτημένο στο δημόσιο διάλογο. Στο pasok.gr μπορεί να το βρει ο καθένας. Δημοσιοποιούμε τις θέσεις μας, δημοσιοποιούμε τις απόψεις μας. Έχουμε σταθερότητα σε αυτά που λέμε. Τώρα γυρίζει η μπύλια, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πολύζο, και είναι και πού θα σταματήσει και πού θα σταθεί. Αυτό δεν μπορεί να αφορά αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει άνοιγμα στην κοινωνία. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα μεγάλα ονόματα, ούτε τα λαμπερά γράμματα. Μας ενδιαφέρει ο απλός κόσμος, ο απλός λαός, που με τη φορομπηχτική πολιτική της κυβέρνησης μπαίνει στο κάδρο ο μικρός, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Συζητάμε αύριο για τα κόκκινα δάνεια και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους που είχαν ένα χ εισόδημα και αυτό μειώθηκε ακόμη και 50% και έρχονται να εξυπηρετήσουν δάνεια πρώτης κατοικίας κλπ. Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό που δεν έχει καμία αναπτυξιακή μορφή και βεβαίως μιλάμε για ένα φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται να ονομάσει, επίσης να κατονομάσει τους ελεύθερους επαγγελματίες για μία ακόμη φορά και να τους αποτελειώσει μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο νόμος Μητσοτάκη, γιατί είναι νόμος Μητσοτάκη Χατζηδάκη, έρχεται να τους αποτελειώσει χωρίς καν να τους ακούσει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που γίνεται, είναι ολέθριο για την οικονομία της χώρας, βάζοντας κεφαλικό φόρο με τεκμαρτό εισόδημα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αφήνοντας για άλλη μια φορά
τους φοροφυγάδες στην απέξω. Γιατί η φοροδιαφυγή υπάρχει, αλλά η κυβέρνηση δεν την ψάχνει εκεί που υπάρχει. Την ψάχνει πάλι στους μικρούς, στους εκείνους που κάνουν. Και εσείς όμως τους χαϊδεύετε τους μικρούς. Καθόλου. Δηλαδή ο κλάδος σας είναι ειλικρινής. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα. Ο κλάδος σας είναι ειλικρινής στην επιστήμη, όχι, ο κλάδος σας. Ναι, ποιος κλάδος όμως, κύριε Πολύζο, και σε ποιες διαφοροποιήσεις του κλάδου. Ο δικηγόρος, για παράδειγμα, των Φαρσάλων, της Ελασσόνας, της Λάρισας, των συνοικιών της πόλης, ο δικηγόρος με τις υποθέσεις του Ειρηνοδικείου, ο μικροδικηγόρος, αν θέλετε να μιλήσω για τον κλάδο. Είναι το σύνολό του είναι ειλικρινής. Με τον δικηγόρο του Κολονακίου και τις χρυσές φύρμες, σας ρωτάω. Οι γιατροί το ίδιο, για να μιλήσουμε τα πράγματα πάντως, με τον κλάδο. Πάντως βάζοντας και χωροτακτικές διαστάσεις, δεν μου απαντήσατε ούτε ναι ούτε όχι. Αμέσως το είναι ειλικρινής ή δεν είναι ειλικρινής. Αν μου ή κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ, πάρτε και ένα λεπτό. Δώστε μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ να τα πω. Πρώτο, δεν είναι το ίδιο δικηγόρος της Λάρισας με το δικηγόρο του Κολονακίου. Ούτε ο υδραυλικός, ούτε ο γιατρός, ούτε ο ηλεκτρολόγος, ούτε κανείς. Ένα το κρατούμενο. Δύο, ακούστε ένα ωραίο παράδειγμα που γίνεται κατανοητό και στον κόσμο. Είναι ποτέ δυνατόν, αν δεν δώσεις κίνητρα στον έναν ή στον άλλον από τους δύο συμβαλόμενους, τους δύο συναλλασσόμενους, κάποιος να δηλώσει την αλήθεια? Τι εννοώ? Όταν δεν έχει κάποιο όφελος είτε ο πολίτης που παίρνει τον υδραυλικό, είτε ο υδραυλικός που δίνει, που παρέχει τις υπηρεσίες του στον πολίτη, για ποιο λόγο να δώσει το ΦΠΑ και για ποιο λόγο να κόψει την απόδειξη? Τρίτο και το πιο σημαντικό, ακούστε το και έχει λογική. Αυτός που είναι φοροδιαφυγάς δεν τον συμφέρει, κύριε Πολύζο, να δηλώσει το τεκμαρτό εισόδημα και πάνω από εδώ και οι άλλοι? Αν εγώ κέρδιζα 20.000 ευρώ και το τεκμαρτό είναι 10.000 ευρώ, σε καλεί αυτή τη στιγμή και σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών, έλα να δηλώσεις αυτό, και έχεις ησυχάσει. Ενώ ο μικρός που δεν φτάνει στο τεκμαρτό εισόδημα θα πρέπει, λέει, αν θέλει να το καταστήσει μαχητό, να κάνει προσφυγή. Ποιος μικρός είναι εκείνος που έχει τα κότσια να κάνει προσφυγή? Στο κράτος, στην εφορία, στον ελεκτικό μηχανισμό? Ποιος έχει τα λεφτά για να προσφύγει πάντως, σε μια τέτοια διαδικασία? Πάντως, για να κλείσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να κλείσουμε. Αυτόν που ωφελείς είναι αυτόν που του δίνεις τη δυνατότητα με μια απλή δήλωση να καθαρίσει το τοπίο. Κυρία Λιακούλη, πάντως, στις εκατοντάδες χιλιάδες που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες στη χώρα, αν το 54%, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, δηλώνουν μηδενικό εισόδημα, ή μας κοροϊδεύουν, που είναι το πιθανότερο, ή έχουν βρει τη συνταγή να ζουν με αέρα μόνο. Έχουμε καινούργια κυβέρνηση, μήπως και δεν το ξέρω? Έχετε 4,5 δίκιο. Χρόνια, αυτή την κριτική όμως δικαιούμαστε να την κάνουμε εμείς. Θα σας πω γιατί είμαστε δημοσιογράφοι. Γιατί κάνατε να αλλάξει εξουσία στη χώρα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία για πάρα πολλά χρόνια. Η φοροδιαφυγή δεν είναι φρέσκο φαινόμενο, υπήρχε πάντα. Σωστά. Υποτίθεται όμως ότι έχετε την κυβέρνηση της ψηφιακής επανάστασης. Μία μεταρρύθμιση είναι αυτή που μας λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ, και είναι η ψηφιακή. Και εγώ ερωτώ. Αν θέλεις κλείστε όμως, πρέπει να κλείσουμε πραγματικά. Πραγματικά, αν θες να χτυπήσεις τη φοροδιαφυγή, γιατί δεν συνέδεσες με ηλεκτρονικό τρόπο τις μηχανές της κάθε επιχείρησης με τα πώς? Όχι, γιατί πραγματικά λοιπόν, δεν θέλεις να σου ξεφέρουν οι μεγάλοι και να βάζεις τους μικρούς. Να είστε καλά, ευχαριστώ.